φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport. Είμαστε εδώ στο γήπεδο της Βάρης, όπου ήρθαμε για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Κιανού Αστέρα Βάρης. Σήμερα είναι η τέταρτη προπόνηση. Έχουμε μαζί μας τώρα τον μέσο επιθετικό της ομάδας, τον Ναπολέον Γκούμα. Καλησπέρα, Ναπολέον. Τέταρτη προπόνηση σήμερα. Πώς είναι, ξεκινήσατε τις προπονήσεις? Σίγουρα είναι θετικό το ότι ξαναγυρίσαμε τις προπονήσεις. Μας είχε λείψει όλο αυτό. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Είναι ένα σημάδι θετικό και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε έτσι, χωρίς άλλα πρόβλημα, χωρίς να ξανακλείσουμε, χωρίς να μπορέσουμε να τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε. Ήθελες να αρχίσουν οι προπονήσεις, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος αθλητής που δεν θέλει να αθλείται και να ξεκινήσει πάλι προπονήσεις και οι αγώνες. Φυσικά, όχι μόνο προπονήσεις. Είναι ικανό το χρονικό διάστημα μέχρι τις 28 Μαρτίου, ώστε να είσαι έτοιμος εσύ και όλη η ομάδα για την επανέναρξη? Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορείς να είσαι 100% έτοιμος μέσα από το χρονικό διάστημα και σίγουρα δεν θα μπορείς να φτάσεις στο επίπεδο που ήσουν πριν σταματήσεις, γιατί δουλεύαμε 2 μήνες το καλοκαίρι, σταματήσαμε ξαφνικά 3 μήνες, οπότε είναι δύσκολο, θεωρώ, να ξαναφτάσουμε στο επίπεδο που ήμασταν. Απλά θα προσπαθήσουμε να το πλησιάσουμε όσο περισσότερο γίνεται και να φανούμε ανταγωνιστικοί, όπως είπα, να τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε. Έχουμε μια δουλειά να τελειώσουμε. 4 αγωνιστικές έγιναν, 3 νίκες και μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική με τον Ακράτητο. Ναι. Μπορεί ο Κιανός Αστέρας Βάρης να τα καταφέρει στις αγωνιστικές, διότι θα γίνει ένας γύρος, πρωτάθλημα ενός γύρου. Να πρωταγωνιστήσει? Σίγουρα είναι λίγα τα παιχνίδια και όποια τυχόν απώλεια υπάρξει θα είναι σημαντική, θα παίξει μεγάλο ρόλο. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει, όπως έχω ξαναπεί. Θα παλεύουμε πάντα για το καλύτερο, να βελτιωνόμαστε και πιστεύω στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Πώς είναι το κλίμα έτσι μεταξύ σας οι παίκτες? Μια χαρά, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Είσαι ευχαριστημένος από την επιλογή σου να έρθεις φέτος στον Κιανό Αστέρα Βάρης? Ναι, 100%. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας σε όλα. Μας παρέχουν ό,τι χρειάζεται, υπάρχει τρομερή οργάνωση και μέχρι στιγμής νιώθω δικαιωμένος που διάλεξα να έρθω εδώ πέρα. Σας είχε δοθεί και κάποιο πρόγραμμα να το τηρείτε? Σίγουρα μας είχε δοθεί πρόγραμμα, απλά εντάξει, ήταν δύσκολο να τηρηθεί στο 100%. Γιατί ήταν μεγάλο το χρονικό διάστημα. Και αυτό, και δεν υπήρχαν και συνθήκες, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση να τρέχεις ένα γήπεδο από το να τρέχεις στο δρόμο. Γιατί όπως ξέρουμε ήταν κλειστά τα γήπεδα, δεν μπορούσε να αθλητείς. Οπότε έχει μεγάλη σημασία το που τρέχεις, πώς τρέχεις, δεν μπορείς να κάνεις τα ίδια πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και τα ίδια στον δρόμο. Η διοίκηση είναι δίπλα σας? Είναι δίπλα μας, μας στηρίζει. Ό,τι χρειαστούμε είναι εδώ. Δόξα τω Θεώ δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και η συνεργασία σου με τον προπονητή, τον Μιχάλη Κάτσικα και όλο το team? Πολύ καλή. Συνεργαζόμαστε νομίζω αρκετά καλά και θα φανεί και στην πορεία. Ωραία. Πάμε τώρα να μου πεις έτσι βήμα-βήμα την ποδοσφαιρική σου διαδρομή μέχρι τώρα. Η πρώτη σου ομάδα? Ξεκίνησα από τη Θεία Καραφίνας, που είμαστε και αντίπαλοι φέτος στο πρωτάθλημα. Πρώτος σου προπονητής? Εντάξει, ήταν αρκετοί που τώρα δεν έχω κάποιον συγκρατήσει, να σου πω την αλήθεια. Μετά πήγα στο Πανιόνιο, εκεί κατάφερα να φτάσω μέχρι την πρώτη ομάδα μέχρι να κάνω προετοιμασία. Δυστυχώς δεν έκανα κάποιο επαγγελματικό συμβόλαιο και μετά ξεκίνησα την περιήγηση ομάδες γάμα εθνικής και αλφα τοπικού, πήγα στον Αίτητο, ανεβήκαμε γάμα εθνική. Έμεινα, ανεβήκαμε β' εθνική και μετά έφυγα και πήγα στην Κηφισιά που έκατσα 2 χρονιές πάλι με άνοδο από άλφα τοπικό στη γάμα εθνική και εδώ πέρα στη συνέχεια στον Αστέρα Βάρης. Εάν σου έλεγα, Ναπολέον, να ξεχωρίσεις τις καλύτερες σου στιγμές σε όλη σου την ποδοσφαιρική διαδρομή μέχρι τη φετινή σεζόν στον Κιανό Αστέρα Βάρης, τι θα επέλεγες να μου πεις? Σίγουρα θα κρατούσα τα πρωταθλήματα και τις ανόδους, γιατί είναι σημαντικό να πετυχαίνεις τέτοια κατορθώματα. Εντάξει, δεν είναι. Και στον Πανιόνιο ήταν ωραία τα χρόνια. Θα ήθελα να κάνω ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, δεν έτυχε. Δεν μένουμε εκεί, προχωράμε. Έχεις κάποια ομάδα στην καρδιά σου?
όλες αυτές που πέρασα, δέθηκα με τους ανθρώπους. Δεν είχα κάποιο παράπονο. Εντάξει, σίγουρα θα υπήρχαν και δύσκολες συνθήκες. Αλλά όλες οι ομάδες μου άρεσαν το ίδιο και τις έχω στην καρδιά μου το ίδιο. Υπάρχει κάποιος προπονητής με τον οποίο έχεις συνεργαστεί και του οφείλεις πολλά, σε βοήθησε πολύ στην καριέρα σου? Σίγουρα πήρα πολλά από τον Άιτ των Σπάτων που είχα τον Πάρτο Κωνσταντοκόπουλο μαζί μου όμως με ένα γυμναστή, τον κύριο Τσίτο, τον Δημήτρη, που έμαθα πάρα πολλά. Μου βελτίωσαν πολλά πράγματα στο πάνω μου και στο πώς παίζω και στον τρόπο που αθλούμε γενικότερα. Σίγουρα όμως όλοι οι προπονητές έπαιξαν τον ρόλο τους και έβαλαν το λιθαράκι τους για να γίνω καλύτερος και να βελτιωθώ όσο μπορώ. Και έχω ακόμα περιθώρια να βελτιώνομαι. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ακόμα το θυμάσαι, που έχεις αγωνιστεί, ήταν καθοριστικό, ήταν σημαντικό, βοήθησες εσύ στο να κερδίσει η ομάδα και ακόμα το θυμάσαι, σου έχει μείνει στη μνήμη? Σίγουρα έχουν υπάρξει παιχνίδια που δεν τα έχω ξεχάσει. Ειδικά άμα έχεις σκοράρει είναι κάτι που δεν μπορεί να το ξεχάσει εύκολα. Αλλά έχω αρκετά παιχνίδια στο μυαλό μου, δεν θα ήθελα να συγχωρήσω κάποιο. Όσο κερδίζουμε και πετυχαίνεις για τον γκολ, ακόμα καλύτερα, θα θυμάσαι. Κάποιο γκολ Ναπολέων που ακόμα το θυμάσαι? Το έχεις πανηγυρίσει έντονα. Ήταν δύσκολο γκολ. Δεν συνηθίζω να πανηγυρίζω έντονα, αλλά θυμάμαι πολύ έντονα, είναι και κοντά τώρα, το γκολ που πέτυχα εδώ πέρα με τον Καραβά, το πρώτο γκολ, που ήταν ένα ωραίο γκολ. Και σίγουρα, επειδή είναι και φρέσκο, το θυμάμαι και θα το θυμάμαι για πολύ καιρό. Γιατί και ο αντίπαλος με τον φύλακα ήταν γνωστός μου, παλιός μου συμπαίχτης, οπότε είχε μια άλλη αξία. Ωραία, πού θα αφιερώσεις τα γκολ που πέτυχες τη φετινή σεζόν με τον Κιανό Αστέρα Βάρης? Πού θα ήθελες να τα αφιερώσεις? Σίγουρα, στους ανθρώπους που με στηρίζουν. Μπορεί να μην είναι πάρα πολλοί, αλλά σίγουρα όποιοι είναι εκεί για μένα, σίγουρα δεν τους ξεχνάω και σίγουρα τους αφιερώνω ό,τι έχω πετύχει και ό,τι θα πετύχω από εδώ και πέρα. Πώς αισθάνεσαι όταν πετυχαίνεις κάποιο γκολ, σκοράρεις? Σίγουρα είναι τρομερό συνέστημα, αλλά πάνω απ' όλα σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα, όποια ομάδα αγωνίζεσαι. Και όπως είπα, αν το έχεις πετύχει εσύ τον γκολ, νιώθεις ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Ωραία, τώρα θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του ποδοσφαιριστή του Κιανού Αστέρα Βάρης, του Ναπολέων Κούμα, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τίποτα, πρέπει να έχουμε υπομονή, είναι μια δύσκολη χρονιά. Πρέπει οι ομάδες να βοηθήσουν και αυτές με τον τρόπο τους ώστε να συνεχιστεί το ποδόσφαιρο. Να βγούμε από αυτή την κρίση που έχουμε μπει. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι δύσκολο, το ξέρω. Αλλά πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε να πάμε το βήμα το παρακάτω και να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Και τι μπορείς να υποσχεθείς στους φιλάθλους? Τι να περιμένουμε από εσένα, περισσότερα γκολ? Περισσότερα γκολ, ότι πάντα θα δίνω το 100% μου βασικά. Θα προσπαθώ για την ομάδα, είτε είναι γκολ, είτε είναι assist, είτε είναι οτιδήποτε. Θα προσπαθώ για να κερδίζει η ομάδα και γιατί όχι να ανεβαίνει και επίπεδο. Ωραία. Ναπολέων, σε ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία, υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Προσωπική και κάθε επιτυχία και στην ομάδα. Υγεία σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι περίεργα αυτά που περνάμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.